Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος στον συνάνθρωπο είναι το αίμα. Και ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών, πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα, διοργανώνει την εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς. Μετά από μια μακρά περίοδο αποκλεισμού μεγάλων περιοχών τριών Δήμων, Κορδελιού Ευόσμου, Δέλτα, Αμπελοκήπων Μενεμένης, σταμάτησε η απαγόρευση που είχε επιβληθεί προσωρινά εξαιτίας κρουσμάτων ελαιονοσίας. Με συνέπεια, οι πολίτες που κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές μπορούν πλέον να συμμετάσχουν σε αιμοδοσία. Ξεκίνησε η εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Ο Δήμος έχει μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες αίματος σε όλη την Ελλάδα και αυτό οφείλεται στην πολύ ένθερμη συμμετοχή των πολιτών μας. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη έλλειψη, γνωρίζουμε. Υπάρχει, ναι. Γι' αυτό καλούμαστε να αγκαλιάσουμε όλοι εμείς την πρωτοβουλία αυτή και να συνεισφέρουμε ως δείγμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς στον συνάνθρωπό μας, στο φίλο, στο συγγενή, σε οποιοδήποτε μπορεί να χρειαστεί αίμα, γιατί το αίμα αυτή τη στιγμή μπορεί να θεραπεύσει ή να βοηθήσει ακόμη και στην ίδια μας την επιβίωση. Μέσω της αιμοδοσίας, οι εθελοντές μπορούν να γίνουν δότες αιμοπεταλίων που ενισχύουν τον αγώνα των παιδιών που πάσχουν από κακοήθεις ασθένειες, καθώς και ενήλικες που η ζωή τους εξαρτάται από τα αιμοπετάλια που τους προσφέρονται. Ταυτόχρονα, ειδικά στελέχη ενημερώνουν τους εθελοντές για την ενίσχυση του δικτύου δοτών, μυελού των οστών, δωρητών οργάνων σώματος και έβλαστο κυτάρων. Προκειμένου δε να διευκολυνθεί η προσέλευση των πολιτών σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία, η εκστρατεία αιμοδοσίας διαρκεί μία εβδομάδα και θα πραγματοποιηθεί και στις 4 δημοτικές ενότητες, Σικές, Νεάπολη, Πεύκα και Άγιο Παύλο. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και θα ήθελα να αναφέρω χαρακτηριστικά φέτος, δηλαδή στην πρώτη μέρα ειδικά, την συμμετοχή νέων αιμοδοτών που αποτελούν και τη συνέχεια για αύριο, μαθητών λυκείου που επικοινώνησαν το γεγονός και στους συμμαθητές τους, το υιοθέτησαν, το αγκάλιασαν και έδωσαν ένα ισχυρό παρόν στην αιμοδοσία μας. Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας θα συγκεντρωθούν φάρμακα, κυρίως παυσίπονα και αντιβιωτικά για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις αίμα αφού μπορείς, αφού μπορώ από υγεία, κάνεις καλό σε συνάνθρωπο. Αυτό τίποτα παραπάνω. Γίνεστε συχνά αιμοδότης? 2-3 φορές το χρόνο. Την κάνω πάρα πολλά χρόνια. Γιατί αντιστοίχως για πάρα πολλές φορές έχω χρειαστεί για δικούς μου ανθρώπους κλπ. Πάντα το λέω, δώστε αίμα ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα. Είναι και υγεία, είναι και μια εξασφάλιση, αν θέλεις, για τον εαυτό μας. Δηλαδή, κάποια στιγμή μας συμβαίνει κάτι, σε εμάς, το παιδί μας, αυτομάτως ένα τηλέφωνο στο ΑΧΕΠΑ ή όπου είναι, ας πούμε, και εξυπηρετούμαστε. Δηλαδή, είναι και δούνε και λαβήν. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα νοσοκομεία Άγιος Παύλος, ΑΧΕΠΑ, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο και Παπανικολάου. Αρρωγοί και συνοδοιπόροι και στην εκστρατεία αυτή είναι η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως, Σταυροπόλεως και Σικαιών, το Κέντρο Πρόληψης Πηξίδα και όλοι οι τοπικοί σύλλογοι και φορείς του Δήμου.